Μεγάλη ημέρα για τους φοιτητές πανελληνίως. Γίνεται ένας μεγάλος αγώνας. Χιλιάδες φοιτητές θα κατέβουν σήμερα στην Αθήνα για την κινητοποίηση. Γίνεται μια πορεία, μια διαμαρτυρία για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τα αιτήματά μας είναι ξεκάθαρα. Λέμε όχι στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, όχι στην παράκαμψη και την αναθεώρηση του άρθρου 16. Ζητάμε η μόνη προϋπόθεση για μια δουλειά να είναι το πτυχίο μας, να μην καταπατώνται τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, να εδραιωθούν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, γιατί την ίδια μέρα που ψηφίζεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στα οποία θα δοθούν επαγγελματικά δικαιώματα, εμείς, ένα δημόσιο τμήμα, έχουμε δώσει πανελλήνες, έχουμε δώσει εξετάσεις, πενταετούς φοιτητής σχολής, δεν έχουμε ακόμα εδραιωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Ζητούμε αύξηση χρηματοδότησης στα δημόσια πανεπιστήμια. Νομίζω είναι αυτονόητα όλα αυτά που ζητάμε. Από πλευράς μας εδώ στο Αγρίνιο δεν καταφέραμε να έρθουμε στην Αθήνα για την πορεία που γίνεται. Όμως κάναμε μια κατάληψη, είναι μια συμβολική μέρα. Ήρθαμε σε μια πορεία, κινητοποίηση, να στηρίξουμε και εμείς τον αγώνα, τον φοιτητό μας, όπως μπορούμε από την πλευρά μας. Βεβαίως. Εμείς προφανώς έχουμε λίγο μια ανησυχία γενικότερα για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, τα οποία δεν είναι εδραιωμένα. Βγαίνουμε από τη σχολή μας ως τι, δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Έχει ένα όνομα, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα δεν ξέρουμε στο μέλλον τι θα κάνουμε. Θα μπορούμε να δουλέψουμε στο δημόσιο, δεν θα μπορούμε να δουλέψουμε στο δημόσιο. Η χρηματοδότηση στο πανεπιστήμιο είναι απειροελάχιστη. Οι δομές δεν είναι οι κατάλληλες. Ο εξοπλισμός στα εργαστήρια δεν είναι ο κατάλληλος. Πολλά μαθήματα δεν γίνονται καν εργαστήριο ενώ θα έπρεπε. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν τις διαδικασίες όπως θα έπρεπε. Γίνονται όλα στη θεωρία. Ενώ είναι μια σχολή η οποία βασίζεται στα εργαστήρια, βασίζεται στην πράξη. Το λέει και μόνο ότι είναι τεχνολογία. Δεν είναι μόνο θεωρία, δεν είναι μόνο η επιστήμη. Ευχαριστούμε.